Ήδη πληροφορούμαστε ότι στο πρώτο δημοτικό σχολείο Μοσχάτου δύο τάξεις χρειάστηκε να κλείσουν. Πάμε να το δούμε. Είναι η Βαλεντίνα Καραγεωργίου εκεί. Πάμε να το δείξουμε κιόλας στο ρεπορτάζ επιτόπου στο δημοτικό Μοσχάτου. Να μας πεις τι έχει γίνει. Μιλάμε για δύο τάξεις καταρχάς. Βαλεντίνα. Καλή σας ημέρα από το πρώτο δημοτικό στο Μοσχάτο που βρισκόμαστε. Όντως, Μαρία, η μία τάξη δεν έχει έρθει καθόλου ούτε εχθές ούτε και σήμερα, όπως μας ενημέρωσε εδώ η διεύθυνση του σχολείου, καθώς υπάρχει κρούσμα που αφορά σε εκπαιδευτικό. Έτσι λοιπόν, από προχθές το βράδυ ενημέρωσαν τους γονείς ότι τα παιδιά δεν θα έρθουν στο σχολείο. Μάλιστα, δεν έχουν κάνει ούτε διαδικτυακό μάθημα, καθώς η εκπαιδευτικός που νοσεί δεν είναι σε θέση να κάνει διαδικτυακά το μάθημα, ενώ υπάρχει ακόμη μία τάξη, όπως ενημερωθήκαμε σήμερα. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο η απουσία του εκπαιδευτικού. Μισό λεπτό. Άρα το τμήμα δεν λειτουργεί επειδή δεν υπάρχει δασκάλα. Όχι επειδή υπάρχουν κρούσματα στα παιδιά. Όχι επειδή υπάρχουν κρούσματα. Δύο τάξεις πάντως δεν λειτουργούν μέχρι τώρα, λες. Δύο τμήματα μάλλον. Μέχρι στιγμής δύο τμήματα δεν έχουν έρθει. Μία είναι η πρώτη δημοτικού και μία είναι πέμπτη. Η πρώτη δημοτικού σχετίζεται με το κρούσμα του εκπαιδευτικού που αναφέραμε πριν και η δεύτερη είναι λόγω απουσίας εκπαιδευτικού που εχθές είχαν έρθει κανονικά τα παιδιά, ωστόσο σήμερα τους ενημέρωσαν, μάλιστα έφτασαν στην πόρτα για να ενημερωθούν τα παιδιά και έφευγαν πίσω να πάνε στο σπίτι τους. Όχι λόγω των παιδιών λοιπόν, λόγω των εκπαιδευτικών τώρα έχουμε κλείσει τα τμήματα. Και θα υπάρχει και καραντίνα φανταζόμαστε, άρα μπορεί και τις επόμενες ημέρες τα παιδιά να μην πάνε να παρακολουθήσουν το μάθημα κανονικά. Εκτός αν βρεθεί αναπληρωμένο.